Να πάμε Ιερά Πέτρα, όπως σας είπα στην αρχή του τρίτου μέρους. Τώρα, πριν από λίγο, πιάσαμε τον πρωτογενή τομέα, μιλήσαμε με τον κύριο Γαϊτάνη. Πάμε να πιάσουμε και να αναφερθούμε σε τουριστικό ρεπορτάζ, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γιώργο Βαρδάκη, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ιερά Πέτρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές ο κύριος Βαρδάκης. Να τον καλησπερίσουμε. Λοιπόν, θα αναφερθούμε στις πολυσυζητημένες το τελευταίο χρονικό διάστημα πληρότητες ξενοδοχείων της Κρήτης και συγκεκριμένα ξενοδοχείων της Ανατολικής Κρήτης. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ενώ είναι Οκτώβριος, κοντεύει να τελειώσει ο Οκτώβριος, οι πληρότητες είναι ακόμα μεγάλες. Η χρονιά, όπως σε όλη την Ελλάδα αλλά και ειδικά στην Κρήτη, πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Φανταστείτε, θυμηθείτε τι κουβέντες κάναμε κάπου στο Μάιο, αρχές Ιουνίου, που σωστά, τα πράγματα ακόμα ήταν θολά, έτσι. Τώρα λέμε ότι περάσαμε μια καλή τουριστική περίοδο, τουλάχιστον μετά από τα μισά του Ιουνίου. Ο Σεπτέμβριος, ο Αύγουστος πήγανε πάρα πάρα πολύ καλά και ο Οκτώβριος έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Τώρα, όσο αφορά στην Ανατολική Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα, βλέπουμε ότι και τον Οκτώβριο θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία και κάποια από αυτά, τα οποία για πρώτη φορά δεν θα είναι μόνο τα κλαμπ, θα λειτουργήσουν και την πρώτη ή και τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου σύμφωνα με τα οποία οι πληρότητες τον Σεπτέμβρη άγγιξαν και ξεπέρασαν σε πολλές περιπτώσεις το 70%. Το Σεπτέμβρη. Ναι. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβρης, ειδικά για την Κρήτη, είναι υψηλή περίοδος. Είναι ένας μήνας, έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Υψηλή περίοδος υπό κανονικές συνθήκες. Σωστό, σωστό. Αυτό συμφωνώ μαζί σας. Φέτος λοιπόν οι πληρότητες ξεπέρασαν το 80% και όχι το 70%, αν το πούμε τουλάχιστον στις ξενοδοχειακές μονάδες, ναι, οι πληρότητες ήταν πολύ μεγάλη και όλο το Σεπτέμβριο. Σε τι ποσοστό έχουμε καλύψει το χαμένο έδαφος, ελέω, πανδημίας σε σχέση με το 19? Κοιτάξτε, εάν το πάμε από πλευράς έτσι, κρατήσεων, θα έλεγα ότι στην Ανατολική Κρήτη το ποσοστό που θα πιάσουμε σε σχέση με το 19 θα κοιμαθεί γύρω στο 60-70%. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις που λέγαμε ότι αν φτάσουμε ένα 40-45% θα ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας σε μια δύσκολη συγκυρία στο μέτωπο της επέκτασης, της επιχειρούμενης επέκτασης της τουριστικής περίοδου. Τις δυνάμεις τις έχουμε. Απλά η επέκταση της τουριστικής περίοδου δεν είναι μονάχα θέμα των ξενοδοχείων. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει συλλογικά να ασχοληθούμε. Πρέπει να βοηθήσουμε και οι tour operators, πρέπει να βοηθήσει και το κράτος. Είναι πολλά, είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν είναι τη στιγμή να την κάνουμε. Μάλιστα, κύριε Βαρδάκη, ποιες αγορές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα, στηρίζουν το τουριστικό προϊόν της Ιερά Πέτρας? Ό,τι έχουν πει κάθε φορά οι παραδοσιακές αγορές, δηλαδή έχουμε τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι μεγάλη δύναμη, έχουμε τους Πολωνούς, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ φέτος, έχουμε τους Λιτουανούς και τους Ευρωπαίους, Τσέχους, Σλοβάκους, Άγγλους δεν έχουμε σε μεγάλη ποσότητα, έχουμε αρκετούς Γάλλους, πάρα πολλούς Γάλλους και βέβαια φέτος. Φάνηκε για άλλη μια χρονιά η έλλειψη των Ρώσων, οι οποίοι ήταν σε μικρά νούμερα στην περιοχή μας. Κύριε Βαρδάκη, είστε ένας έμπειρος ξενοδόχος. Για το 2022 τώρα, το καλό σενάριο, τι προβλέπει αναφορικά με την έναρξη? Αν κάτι μας έμαθε αυτή η χρονιά και η προηγούμενη, είναι ότι οι προβλέψεις μας δεν μπορούν να είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε ότι κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα όλα τα πράγματα αλλάζουν. Θα σας φέρω πάλι για παράδειγμα την αρχή της χρονιάς φέτος, όπου τα πράγματα τα βλέπαμε τελείως διαφορετικά. Αν λοιπόν εξελιχθεί η κατάσταση χωρίς να έχουμε θέματα κορονοϊού του χρόνου, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά. Μπορεί να μην πιάσουμε τα νούμερα του 19, αλλά θα πλησιάσουμε. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι κινήθηκε η αγορά το 2021, δούλεψαν εμπορικές επιχειρήσεις, εστίαση. Ναι, αυτό... Ειδικά στο Λασίθι, να πω κάτι, δούλεψε λίγο περισσότερο. Ναι. Με την έννοια πια ότι εμείς δεν είχαμε εδώ lockdown ή mini lockdown όπως η υπόλοιπη Κρήτη, οπότε σωστά, είχαμε σωστά. Εσωτερικό τουρισμό. Σωστά. Κύριε Βαρδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.